Επόμενη παρουσίαση είναι αυτή του κυρίου Γιάννη Τσιομπίκα με θέμα xlivebg Live Wallpapers for the X Windows System. Κύριε Τσιομπίκα, μπορείτε να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω σήμερα για ένα προτζεκτάκι που έκανα release πριν ένα μικρό διάστημα, που έχει να κάνει με, όπως λέει και ο τίτλος, Live Wallpapers στα X Windows. Λοιπόν, τι είναι τα Live Wallpapers καταρχάς? Είναι η ιδέα πίσω από τα Live Wallpapers, είναι ότι όπως έχουμε, ας πούμε, ένα wallpaper κανονικά στο desktop που είναι μια στατική εικόνα, αντί να είναι μια στατική εικόνα, θέλουμε να είναι κάτι το οποίο είναι animated, ας πούμε, έχει μια κάποια κίνηση κτλ. Δεν θα σας το δείξω σήμερα, δεν θα το κάνω demo, γιατί έχω ήδη ανεβάσει ένα βίντεο που δείχνω ακριβώς πώς δουλεύει και φαίνονται τα διάφορα wallpapers που έρχονται με το release version 1 που έκανα πρόσφατα. Και θα σας δώσω παραπομπή για αυτό το βίντεο στο τελευταίο slide. Αλλά κυρίως σε αυτή την παρουσίαση θέλω να σας πω για τα τεχνικά πίσω από την ιδέα των live wallpapers, πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα κάτω από το X Windows System και ποια είναι, ας πούμε, τα complications που εμπεριέχονται σε αυτό το project. Η έμπνευση για την ιδέα των live wallpapers προήλθε από το Android, το οποίο έχει αυτό το feature εδώ και πάρα πολλές versions, το οποίο βέβαια δεν θεωρώ ότι στο Android είναι πολύ καλή ιδέα, μιας και είναι μια συσκευή που αναγκαστικά όταν βάζουμε κάτι animated χρησιμοποιεί περισσότερο power και δεν είναι καλή ιδέα για mobile συσκευή, αλλά στο desktop, σε ένα μηχάνημα που είναι στην πρίζα, πιστεύω ότι είναι ωραίο γιατί μπορεί να, ειδικά αν βάλουμε κάτι στο background, να κινείται ελαφρώς, έτσι, ένα subtle movement, ένα subtle animation χωρίς πολύ έντονη αλλαγή, ας πούμε, του background από frame σε frame. Μπορεί να είναι και πολύ relaxing αυτό το πράγμα, δηλαδή βοηθάει και την αυτοσυγκέντρωση κτλ. Λοιπόν, λίγα λόγια για το X-Window System για αυτούς που δεν είναι πολύ γνώστες του πώς ακριβώς δουλεύει όλη η κατάσταση, δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ σε αυτό. Έχουμε το Next Server, το οποίο είναι το πρόγραμμα που χειρίζεται οθόνη, πληκτρολόγιο, bodykin, input devices κτλ. Και έχουμε και τα X-Clients, το οποίο είναι όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που πάμε να τρέξουμε, ας πούμε ένα terminal, ένας web browser, ένας editor. Αλλά το πιο σημαντικό και κεντρική ιδέα στο Windows System είναι ότι ακόμα και το πρόγραμμα που διαχειρίζεται τα παράθυρά μας και το desktop μας είναι ένα απλό X-Client. Δεν είναι δηλαδή κάτι το special, δεν κατέχει, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένη special θέση στον όλο μηχανισμό. Οπότε αυτό μεν είναι καλό από την άποψη ότι μπορούμε πολύ εύκολα να αλλάξουμε το πώς χειριζόμαστε τα παράθυρα στο desktop μας αλλάζοντας ένα window manager κτλ. Αλλά από την άλλη είναι και ελαφρώς προβληματικό όταν θέλουμε ένα πρόγραμμα που γράφουμε να αλληλεπιδράσει με πράγματα που διαχειρίζεται ο window manager. Και γι' αυτό το λόγο κατά τις δεκαετίες από το introduction του X Windows System έχουν βγει διάφορα conventions. Και η λέξη κλειδί εδώ πέρα είναι conventions, στο πώς μπορούμε να πούμε στο window manager τι θέλουμε να κάνει με τα παράθυρά μας. Το πρώτο και το πιο βασικό, ας πούμε, είναι το ICCCM, το Interclient Communication Conventions Manual. Και μετά υπάρχουν διάφορα ad hoc που έχουν, ο κάθε window manager μπορεί να υποστηρίζει κάποια πρωτόκολλα για να του μιλήσουμε και να του πούμε τι θέλουμε να κάνει, τα οποία εν καιρό γίνονται και standardized. Το πιο, ας πούμε, ευρέως διαδεδομένο αυτή τη στιγμή είναι το NetWM, που είναι μια σειρά από πρωτόκολλα για να μπορούμε να πούμε στο window manager, για παράδειγμα, θέλω το παράθυρό μου να εμφανιστεί full screen, χωρίς window decorations, ή θέλω το τάδε εικονίδιο κτλ. Όλα αυτά ή κάποια πρωτόκολλα που έχουν να κάνουν με, πώς το λένε, με doc icons κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που χρειάζεται να κάνει λοιπόν ένα live wallpaper σύστημα είναι σε αυτή την κατηγορία των πραγμάτων, το οποίο χρειάζεται, ας πούμε, αλληλεπίδραση με το window manager. Και αυτά τα πρωτόκολλα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, για να καταφέρουμε να πείσουμε το X Windows System να μας δείξει κάτι animated στο background. Θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες αμέσως μετά. Λοιπόν, πώς μπορούμε να κάνουμε animation στο desktop, λοιπόν? Πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο στο X Windows System? Καταρχάς, χρειάζεται να γράψουμε ένα client, όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα clients, το οποίο θα ζωγραφίζει συνεχώς στο desktop. Και ένας εύκολος και efficient τρόπος να το κάνουμε αυτό
τη σήμερα ημέρα με τις πολύ δυνατές GPU που έχουμε είναι με OpenGL. Οπότε, ιδανικά θέλουμε ένα OpenGL context, το οποίο να είναι συνδεδεμένο, ας πούμε, με το desktop. Δηλαδή, ό,τι ζωγραφιστεί μέσω του OpenGL, να καταλήξει να εμφανιστεί στο desktop. Όμως, η έννοια του desktop και μόνο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε σε βάθος. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το desktop στην περίπτωση του Windows System και στην περίπτωση του κάθε Windows Manager. Λοιπόν, μία πρώτη απόπειρα, ας πούμε, για να κάνουμε implement live wallpapers είναι η εξής. Φτιάχνουμε ένα OpenGL context, όπως βλέπετε στην κάτω δεξιά γωνία του slide, στο root window. Κάθε display στο X-Window System έχει ένα παράθυρο που φτιάχνεται από τον ίδιο τον X-Server και καλύπτει όλη την επιφάνεια της οθόνης. Και αυτό λέγεται root window. Αν πάρουμε λοιπόν το ID αυτού του παραθύρου που καλύπτει όλη την οθόνη και ζωγραφίσουμε σε αυτό, θεωρητικά ό,τι ζωγραφίσουμε θα εμφανίζεται πίσω από τα παράθυρα που δείχνει αυτή τη στιγμή το X-Window System. Και άμα δείτε στο διάγραμμα εδώ πέρα που έχω κάνει, συνήθως οι περισσότεροι Window Manager έχουν το παράθυρο που φτιάχνουμε, που είναι αυτό το πράσινο πλαίσιο εδώ πέρα όταν κάνουμε X-Create Window, το οποίο εμείς λέμε στο X-Window System ότι θέλουμε να είναι παιδί του root window πάντα, όχι πάντα, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει, και αυτό που κάνει ο Window Manager είναι ότι κάνει intercept τη δημιουργία του παραθύρου και προσθέτει ένα δικό του παράθυρο σαν parent του δικού μας παραθύρου, που είναι το γνωστό παράθυρο με τα frames που βλέπουμε γύρω από το παράθυρό μας. Έτσι, δηλαδή το title bar, τα διάφορα icons κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μία πρώτη απόπειρα λοιπόν είναι αυτή. Όμως, υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα, διότι σε κάποιους Window Managers αυτό δουλεύει και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έκανα έτσι, για την υλοποίηση του xlivebg. Αυτό σε κάποιους Window Manager δουλεύει μια χαρά, αλλά κάποιοι άλλοι Window Manager έχουν ένα κακό χούι να προσθέτουν ένα έξτρα παράθυρο πάνω από το root window, το οποίο μερικές φορές είναι parent των υπόλοιπων παραθύρων, μερικές φορές όχι, και το οποίο, ας πούμε, λέγεται virtual root window. Συνήθως το χρησιμοποιούν αυτό για να διαχειριστούν μόνοι τους το wallpaper του desktop, είτε για να βάλουν εικονίδια πάνω στο desktop κτλ. Τα καλά νέα είναι ότι με μια μικρή αλλαγή μπορούμε να το βρούμε αυτό και να το ζωγραφίσουμε. Ποια είναι αυτή η αλλαγή? Υπάρχει ένα NetWM πρωτόκολλο που μπορούμε να μιλήσουμε ουσιαστικά με το Window Manager. Δεν μιλάμε ακριβώς μάλλον για την ακρίβεια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Window Manager όταν φτιάχνει ένα τέτοιο παράθυρο, ένα Virtual Root Window, θεωρητικά αν ακολουθεί αυτό το πρωτόκολλο πρέπει να βάλει ένα property πάνω σε αυτό το παράθυρο με το atom underscore net underscore virtual roots και σε όσα τέτοια παράθυρα. Δεν είμαι σίγουρος αν το βάζεις το ίδιο το παράθυρο αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι, αν το βάζεις το ίδιο το παράθυρο ή αν το βάζεις σαν property του root window και έχει σαν values αυτό το property το ποια είναι τα virtual roots. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανακαλύψουμε ποια είναι τα virtual roots και να ζωγραφίσουμε πάνω σε αυτά. Όμως δυστυχώς, κάποιοι Window Managers δεν μας κάνουν τη χάρη. Δημιουργούν τέτοια virtual roots, αλλά δεν χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο και δεν βάζουν αυτό το property. Οπότε, πρακτικά, δυσκολευόμαστε να βρούμε πού τελικά πρέπει να ζωγραφίσουμε ώστε να εμφανιστεί αυτό πίσω από τα παράθυρα στο desktop, εντός εισαγωγικών. Οπότε, τρίτη απόπειρα, λοιπόν, να παραδοθούμε και να το πάρουμε απόφαση ότι ίσως πρέπει να δούμε ποιος άλλος έχει κάνει κάτι παρόμοιο εκεί έξω. Και από ό,τι φαίνεται υπήρχε ένα πρόγραμμα παλιά που λέγεται X-Penguins, το οποίο κάνει περίπου αυτό που χρειαζόμαστε. Ψάχνει και αυτό να βρει το root window ή το virtual root αν υπάρχει, γιατί θέλει να ζωγραφίσει πιγκουινάκια τα οποία περπατάνε πάνω στα παράθυρα. Οπότε λοιπόν αυτό το έχει κάνει αυτό το X-Penguins, μπορούμε να βασιστούμε στο ότι έχουμε πολύ ελεύθερο software εκεί έξω και να δούμε τον κώδικα του. Και από αυτό τον κώδικα λοιπόν έχω πάρει εγώ και έχω χρησιμοποιήσει στο project μου τη συνάρτηση toon.getRootWindow που είχε μέσα κώδικας του X-Penguins, το οποίο κάνει ακριβώς αυτό που θέλουμε, αλλά πώς. Κοιτάει διάφορα special cases, έχει γραμμένα διάφορα special cases, κάνει detect ποιο window manager χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή και ξέρει, ας πούμε, ότι ο τάδε window manager, παρόλο που δεν θέτει
virtual root property για να μας πει ποιο είναι το virtual root window, ότι παρόλα αυτά αυτός ο window manager πάντα φτιάχνει ένα παράθυρο που είναι τρίτο στο stack πάνω από το root, πίσω από τα frames, το οποίο είναι όντως το root window και σε αυτό πρέπει να ζωγραφίσουμε. Έχει όλο αυτό το logic λοιπόν με αρκετό κώδικα μέσα αυτή η συνάρτηση που τελικά βρίσκει ποιο είναι το root window στο, ή το virtual root window, εν πάση περιπτώσει, το οποίο πρέπει να ζωγραφίσουμε για να εμφανιστεί κάτι στο background, όπως κάνει το X-Penguins. Τα κακά νέα είναι ότι το X-Penguins έχει γραφτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς αυτοί οι window managers που δεν μας κάναν τη χάρη να μας πούνε ακριβώς ποιο είναι το root window έχουν αλλάξει πλέον το τι είδους παράθυρα φτιάχνουν και πώς ακριβώς τα τοποθετούν στο stack. Οπότε για κάποια πράγματα πλέον δεν δουλεύει, δεν βρίσκει το σωστό root window αυτός ο κώδικας. Και σε αυτή την περίπτωση, και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να παρατήσουμε την όλη προσπάθεια του να βρούμε το desktop window και να φτιάξουμε τελικά ένα δικό μας παράθυρο, το οποίο φυσικά, μάλλον δεν ξέρω αν είναι φυσικό, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μου δεν το κάνει auto detect κάπως, δηλαδή αρχικά δοκιμάζει με το tool root window και τις παραμέτρους αυτές να βρει ποιο είναι το root window. Αν δεν δουλέψει σωστά, υπάρχει επιλογή ο χρήστης να περάσει μία δικιά του παράμετρο, που εδώ γράφω ότι είναι παύλα W, αλλά αυτό είναι λάθος, είναι παύλα N. Η παύλα W είναι άλλη παράμετρος που επιτρέπει στο χρήστη να δώσει το window ID που θέλει αυτός να πάμε να ζωγραφίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, άσχετο. Λοιπόν, οπότε με την παράμετρο παύλα N φτιάχνουμε ένα δικό μας παράθυρο, το οποίο να είναι στο μέγεθος της οθόνης, και βάζουμε ένα ειδικό property σε αυτό το παράθυρο που λέγεται NetWM Window Type με value Window Type Desktop, το οποίο για τους window managers που το υποστηρίζουν σημαίνει ότι θέλουμε αυτό το παράθυρο που φτιάξαμε να χρησιμοποιηθεί σαν να ήταν desktop window, να εμφανιστεί δηλαδή πίσω από τα υπόλοιπα παράθυρα και να μην έχει, ας πούμε, decorations κτλ. Όλα όσα χρειάζεται να γίνουν. Συγκεκριμένα αυτό το πρόβλημα το συνάντησα όταν πήγα να δοκιμάσω στο KDE. Version, δεν ξέρω ποια version είναι. Τέλος πάντων, στα KDE που βασίζονται στο πλάσμα, τα πρόσφατα KDE, το οποίο δεν μπορούσα με την προηγούμενη μέθοδο να βρω το root window σωστά. Πιθανόν, αν κάτσω να το κουράσω περισσότερο με την toolkit window και να προσθέσω αλλαγές για ό,τι αλλαγές έχουν προκύψει στο KDE ανά τα χρόνια, να μπορούσα να το κάνω και auto detect, αλλά προς το πάνω δεν έχω ασχοληθεί, διότι αυτή η μέθοδος με την δημιουργία καινούριου desktop window φαίνεται να δουλεύει μια χαρά στο KDE και στο GNOME, δεν θυμάμαι αν χρειάζεται. Δεν χρησιμοποιώ καν από αυτά. Εγώ είχα ανοίξει ένα virtual machine για να τα δοκιμάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ώστε να είναι πιο complete η υποστήριξη, να παίζει και στα popular desktop environments. Λοιπόν, τι είναι το xlivebg project τώρα? Η ιδέα και ο στόχος πίσω από αυτό το project είναι να παίξει, ας πούμε, το ρόλο που παίζει το X screensaver αλλά για τα live wallpapers. Δηλαδή, όπως το X screensaver παρέχει ένα framework για να γραφτούν screensavers στο X Window System, το ίδιο πράγμα αλλά για live wallpapers. Δεν είναι δηλαδή η ιδέα να κάτσω και να γράψω εγώ όλα τα πιθανά live wallpapers, τα οποία υπενθυμίζω είναι προγράμματα που ζωγραφίζουν στο background, στο desktop, που θα μπορούσε να θέλει κάποιος χρήστης, αλλά να παρέχω το μηχανισμό ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα community εντός εισαγωγικών που να γράψει διάφορα τέτοια όμορφα wallpapers για τους χρήστες. Για να το πετύχει αυτό το στόχο, λοιπόν, πρέπει το xlivebg να το κάνει υπερβολικά εύκολο για κάποιον που ξέρει προγραμματισμό γραφικών, βέβαια, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι είναι τόσο γνώστης των X πρωτοκόλων κτλ. Να το κάνει εύκολο για αυτόν να μπορεί να γράψει ένα τέτοιο live wallpaper χωρίς πολλά-πολλά. Για να το πετύχει, λοιπόν, αυτό πρέπει να διαχειρίζεται, ο βασικός στόχος είναι να διαχειρίζεται, μάλλον το βασικό design, έτσι, τα design pillars, ας πούμε, του project, είναι να διαχειριστεί το xlivebg όλες τις αλληλεπιδράσεις που χρειάζονται με το X-Window System, να μην χρειάζεται να υπάρχει ούτε μία γραμμή X κώδικας μέσα στα live wallpapers, να επίσης να διαχειριστεί όλο το initialization, ας πούμε, του OpenGL, για να μην χρειαστεί να μπλέξει τι pixel formats θα πρέπει να χρησιμοποιήσω για να μπορέσω να εμφανίσω σωστά αυτό που θέλω να εμφανίσω στο τάδε window που είχε δημιουργήσει ο window manager. Έτσι, όλα αυτά να τα χειρίζεται εσωτερικά το xlivebg και να παρέχει επίσης και διάφορες βοηθητικές, ας πούμε, λειτουργίες, όπως το χειρισμό του configuration
και το πιο σημαντικό και το χειρισμό του interactive configuration, δηλαδή να μπορεί ο χρήστης να αλλάζει παραμέτρους σε όσα παραμετροποιήσιμα live wallpapers μπορεί να θέλουμε να κάνουμε και να παρέχει και διάφορα helpers που, για οτιδήποτε είναι σύνηθες που χρησιμοποιείται από όλα τα live wallpapers ή από τα περισσότερα και όπως για παράδειγμα τα περισσότερα θα χρειαστεί να φορτώσουν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν κάποιες εικόνες που θα τις κάνουν textures του OpenGL για να τις εμφανίσουν. Αυτά όλα μπορεί να τα χειριστεί ένας image manager μέσα στο xlivebg και να μπορεί το live wallpaper απλά να ζητήσει δώσε μου την εικόνα που έχει πει ο χρήστης ότι θέλει να χρησιμοποιήσει σαν wallpaper και να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εύκολα. Οπότε το xlivebg είναι οργανωμένο ως εξής. Έχουμε το κυρίως πρόγραμμα που χειρίζεται όλη αυτή τη διαδικασία και έχουμε ένα plugin interface ώστε το κάθε live wallpaper, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το κάθε live wallpaper να είναι από ένα plugin. Οπότε κάνουμε compile τον κώδικα μας που θέλουμε να ζωγραφίσει στο desktop και να δείξει κάτι σαν shared library και αυτό το shared library αναλαμβάνει να το φορτώσει το xlivebg σύστημα και όταν το διαλέξει ο χρήστης σαν active live wallpaper να καλεί ας πούμε μια συνάρτηση που θα παρέχει αυτό το live wallpaper plugin για να ζωγραφίζεται το background συνεχώς. Και επίσης παρέχει και κάποιο extra plumbing το xlivebg για να μπορούμε να συνδέσουμε προγράμματα που θα πειράξουν το configuration του xlivebg κατά το runtime. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τέτοια προγράμματα. Το ένα είναι το xlivebg CMD, το οποίο για την ακρίβεια είναι το xlivebg το ίδιο. Απλά όταν είναι symlinked με το όνομα xlivebg CMD, κοιτάει το argv0 και δρά ως client που δίνει εντολές στο xlivebg για να αλλάξουν τα διάφορα configurations. Και υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που λέγεται xlivebg GUI, που είναι αυτό που φαντάζεστε. Λοιπόν, το βασικό configuration του όλου συστήματος βασίζεται σε configuration files που έχουν αυτή τη μορφή εδώ πέρα. Οπότε υπάρχει, είναι ένα ιεραρχικό ας πούμε, configuration που έχει στην κορυφή του, όχι στην κορυφή απαραίτητα, εν πάση περιπτώσει έχει στο πρώτο επίπεδο τα global settings που είναι διάφορες συνθήσεις ας πούμε applicable για διάφορα wallpapers και για το xlivebg σύστημα το ίδιο. Και κάθε live wallpaper έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιο configuration ή να μην το χρησιμοποιήσει από αυτά τα global. Και για κάθε plugin, ας πούμε, ξεχωριστά, να μπορεί να μπει σε αυτό το configuration file και ένα τμήμα για έξτρα ρυθμίσεις που μπορεί να χρειάζεται αυτό το live wallpaper συγκεκριμένα. Αλλά το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρω εγώ που γράφω το xlivebg τι πιθανόν μπορεί να θέλει το κάθε live wallpaper ή δεν χρειάζεται να είναι hard-coded αυτό το σύστημα. Το κάθε live wallpaper ζητάει από το configuration management το value του τάδε option. Και εφόσον έχει βρεθεί αυτό μέσα στο configuration file, το επιστρέφει ας πούμε, το xlivebg σύστημα και το χρησιμοποιεί. Οπότε μπορεί οποιαδήποτε στιγμή ας πούμε, το distort plugin που βλέπω εδώ πέρα σαν πρώτο block να προσθέσει ένα extra setting που να είναι κάτι καινούριο στην επόμενη version του χωρίς να χρειάζεται αλλαγή στο ίδιο το xlivebg σύστημα. Συγγνώμη, ξέχασα να πω και για τα search paths που έχουμε ένα global configuration ας πούμε, στο etc και τα user configurations μέσα στο home directory, έτσι, το οποίο όταν βρεθεί, αυτά είναι κατά σειρά που τα ψάχνει το σύστημα, αν βρεθεί το πρώτο που θα βρεθεί από αυτά, θα χρησιμοποιηθεί, τα υπόλοιπα θα αγνοηθούν. Οπότε η ιδέα είναι ότι έχουμε ένα γενικό configuration στο όλο σύστημα στο etc και μετά ο κάθε χρήστης μπορεί να το αντιγράψει αυτό στο home directory του και να το πειράξει για να κάνει τα δικά του settings. Πέρα λοιπόν όμως από το στατικό ας πούμε, configuration μέσω των αρχείων, υπάρχει και το interactive configuration όπου το xlivebg σύστημα ανοίγει και παρακολουθεί ένα Unix Domain Socket στο tmpxlivebg.shock, από το οποίο δέχεται εντολές. Και οι περισσότερες από αυτές τις εντολές έχουν να κάνουν με configuration options. Οπότε έχει εντολές του στυλ άλλαξε το active wallpaper ή άλλαξε το τάδε property του τάδε wallpaper και ούτω καθεξής. Και για να αποπλέξουμε λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία από το xlivebg πρόγραμμα το ίδιο και να μην χρειάζεται το xlivebg να ξέρει τι configurations χρειάζεται, μάλλον να μην χρειάζεται απριόρι να ξέρω εγώ τι. Τεστ, ένα-δύο. Νομίζω ότι θα γίνει μια δύο, δεν ξέρω.
Λοιπόν, οπότε για να μην χρειάζεται να ξέρω εγώ όταν γράφω τον κώδικα του xlivebg τι θα χρειαστεί το κάθε plugin, υπάρχει ένας μηχανισμός που το κάθε plugin μπορεί να δώσει στο xlivebg μία σειρά από properties που καταλαβαίνει και ποια είναι τα ranges αυτών των properties κτλ. Ναι, ώστε να ξέρει το xlivebg τι properties χρειάζεται το κάθε plugin. Λοιπόν, και με βάση αυτό το σύστημα με τα properties, λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε, έχουμε αυτό το configuration UI, έτσι, το xlivebg GUI που είπα και προηγουμένως, το οποίο έχει στα αριστερά τα γενικά properties, τα οποία είναι fixed, έτσι είναι τα properties, τα global properties που μπορεί να χρησιμοποιήσουν όλα τα plugins, αλλά μέσω του μηχανισμού αυτού με τα property lists που είπα προηγουμένως, που μπορεί να δώσει το κάθε plugin στο xlivebg σύστημα, κάνει και automatically generate το δεξί panel εδώ πέρα, που μπορεί να πειράξει ο χρήστης και να κάνει tweak τις παραμέτρους του κάθε wallpaper ξεχωριστά. Συγγνώμη, μάλλον του active wallpaper, έτσι, του wallpaper που είναι ενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή. Ναι, και αυτά εδώ, ό,τι αλλάξει ο χρήστης, είτε μέσω του configuration UI, είτε μέσω του command line προγράμματος που είπα προηγουμένως, του xlivebg CMD, αυτά περνάνε σαν commands μέσω του socket στο οποίο ακούει το xlivebg και γίνονται real-time αλλαγές. Ναι, δρούνε ακαριέα. Για να σωθούν αυτές οι ρυθμίσεις που έχουμε κάνει, υπάρχει ένα ειδικό command, το οποίο μόλις πατήσουμε το κουμπί σε Save Configuration, στέλνεται στο xlivebg για να αποθηκευτεί στο configuration file του χρήστη ό,τι ρυθμίσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα live wallpapers που έρχονται με το xlivebg version 1. Μπορείτε να τα δείτε και στο βίντεο που έχω στο τέλος στο YouTube. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τώρα πόσο εύκολο είναι να φτιαχτεί ένα plugin σε αυτό το σύστημα. Το plugin χρειάζεται να κάνει τα εξής πράγματα. Χρειάζεται να φτιάξει ένα structure τύπου xlivebg plugin, το οποίο τη δήλωσή του τη βλέπετε εδώ πέρα στα δεξιά, είναι μέσα στο header file του xlivebg συστήματος, το οποίο είναι ουσιαστικά το όνομα του plugin, κάποιο description, τα properties που θέλει να που καταλαβαίνει, που είπαμε προηγουμένως. Το update interval, πόσο συχνά θέλει το plugin να ανανεώνεται η εικόνα του, γιατί προφανώς δεν θέλουμε να ζωγραφίζουμε με busy loop όσο με το maximum rate που μπορεί η κάρτα γραφικών και να ξοδεύουμε full CPU και GPU, ας πούμε, power. Αλλά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, το ελάχιστο δυνατό που να δείξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε το κάθε plugin μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένο rate και ο χρήστης μπορεί να το κάνει override αυτό από το configuration και από το UI. Και το πιο σημαντικό, μία σειρά από callbacks για initialization cleanup για μία συνάρτηση για όταν ξεκινάει να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο live wallpaper plugin. Και η πιο σημαντική είναι η συνάρτηση draw, έτσι, η οποία είναι η συνάρτηση που ζωγραφεί. Θα τις δούμε στο επόμενο slide αυτές. Οπότε το xlivebg αυτό που κάνει είναι ότι φορτώνει το shared library του plugin, ζητάει μέσα από αυτό το shared library την συνάρτηση register plugin και την καλή. Οπότε η συνάρτηση register plugin που πρέπει να την παρέχει το κάθε live wallpaper πρέπει να καλέσει την xlivebg register plugin με pointer στο structure αυτό με τα δεδομένα του, με τα function pointers κτλ. Που χρειάζεται και μέσω αυτού του τρόπου, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει register στο σύστημα και το xlivebg μετά να το παρουσιάσει στον χρήστη σαν available wallpaper και να το χρησιμοποιήσει. Και αυτό είναι το δεύτερο. Ναι, το υπόλοιπο λοιπόν του κώδικα, και αυτό είναι όλος ο κώδικας ενός πολύ απλού example plugin, έτσι, είναι τόσο απλό. Και τα υπόλοιπα είναι ότι πρέπει αυτές τις συναρτήσεις που δήλωσε και είχε περάσει σαν pointers σε αυτό το structure, να τις υλοποιήσει, που είναι initialization, start που καλείται όταν ενεργοποιηθεί το plugin και κάθε φορά που ενεργοποιείται το plugin, η prop που καλείται όταν αλλάξει κάποιο property από τον χρήστη interactively, ώστε το plugin αυτό μπορεί να ξαναζητήσει την αλλαγμένη τιμή για να τη χρησιμοποιήσει από εδώ και μπρος, έτσι δουλεύει το interactive configuration, και η συνάρτηση draw, που βλέπουμε εδώ πέρα και κάποια, ας πούμε, helper functions που παρέχονται από το xlivebg και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από κάθε live wallpaper, όπως ποιος είναι ο αριθμός των screens, γιατί μπορεί να έχουμε πολλαπλά monitors και αυτό είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση. Μία helper συνάρτηση, ας πούμε, για το καθάρισμα της οθόνης που λαμβάνει υπόψη τα settings που έχει ο χρήστης γύρω από αυτό.
συναρτήσεις για το viewport κτλ. Και ουσιαστικά πρέπει να κάνει, ας πούμε, ένα loop για κάθε screen και να ζωγραφίσει ό,τι είναι να ζωγραφίσει. Οπότε εδώ στις ελλείψεις είναι ό,τι θέλει να κάνει το κάθε live wallpaper για να δείξει το εφέ του, ας πούμε. Και αυτά τα δύο slides είναι όλος ο κώδικας που χρειάζεται για ένα bare bones sample live wallpaper. Αυτά ουσιαστικά, θέλω απλά να σας δώσω μερικά links. Αυτό είναι το website και θέλω να πω ότι πηγαίνοντας αυτό το website μετά με ένα slash doc, υπάρχει και links σε αυτό το site, υπάρχει πλήρες documentation για το πώς κάνουμε build και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το xlivebg, πώς γίνεται το configuration, όλα αυτά που είπα τώρα και άλλα τα οποία λέω στο βίντεο που έχω στο YouTube. Υπάρχουν όλες αυτές τις πληροφορίες μέσα στο manual, λοιπόν. Το xlivebg διατίθεται μέσω του GitHub, το repository είναι στο GitHub υπό την GNU General Public License Version 3 or at your option any later version. Και μπορείτε στο τελευταίο link να βρείτε το βίντεο που έχω κάνει που δείχνει με περισσότερες λεπτομέρειες ακριβώς πώς δουλεύει το xlivebg, πώς μπορούμε να το κάνουμε configure και κάνει demonstrate και όλα στα bundled wallpapers που έρχονται με τη version 1. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα χαρώ να τις απαντήσω. Κύριε Τσομπίκα, υπάρχουν δύο ερωτήσεις για εσάς από χρήστες του YouTube. Ο πρώτος ρωτάει αν θα είναι εφικτό να γράψουμε memory safe live wallpapers σε Rust. Είναι εφικτό σε οποιαδήποτε γλώσσα μπορεί να γίνει compile σε shared library και να παρέχει μία C-callable συνάρτηση που λέγεται register plugin, όπως είπα προηγουμένως, και να παρέχει μία λίστα με callbacks σε C-callable συναρτήσεις που μπορεί να καλέσει το xlivebg. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία άλλη απέτηση, μπορεί να γραφτεί σε Pascal, σε οτιδήποτε. Αρκεί να γίνεται compile σε native κώδικα σε shared library. Ωραία. Και η δεύτερη είναι αν θα υπάρχουν στην version 2 bindings για Go. Όχι, δεν θα υπάρχουν. Αυτό θα πρέπει να το κάνει το community. Εγώ ασχολούμαι με τη C-version, η οποία μπορεί πολύ εύκολα να γίνει wrap σε οποιαδήποτε γλώσσα και να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γλώσσα. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στο community. Τέλεια. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και για την παρουσίασή σας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.